Γεια σας, καλώς ήρθατε στο YouTube κανάλι μου. Είμαι η Σοφία και σήμερα θα είμαι εδώ με τη μαμά μου. Γεια σας, Κατερίνα! Και τι θα κάνουμε σήμερα? Είναι πρωί, 8:30. Και γιατί έχω πει στη Σοφία να είναι μπροστά από την κάμερα τόσο νωρίς? Θα κάνουμε ένα challenge. Okay. Τι challenge θα κάνουμε? Μία εβδομάδα κρυφά ήμουνα πίσω τη Σοφία με το κινητό μου και έχω τραβήξει λίγα βιντεάκια. Μαμά! Στόκερ είσαι, είπαμε. Όχι στόκερ, είμαι detective. Μαμά, δεν σκρύβω κάτι. Και έχω δει η Σοφία που κάνει μαθήματα. Πού τρώει πρωινό? Μα δεν έχω χρόνο ποτέ. Πού είναι στο αυτοκίνητο? Μα πού δεν με προλάβω? Βλέπει το iPad της ή το κινητό της. Α, εδώ έχουμε και όταν βουρτσίζει τα ντόκια της. Μα δεν προλαβαίνω ποτέ. Η αλήθεια είναι η Σοφία δεν έχει πολύ ελεύθερο χρόνο. Τότε όταν βουρτσίζει τα ντόκια βλέπει το YouTube. Να. Τι κάνουνε μοντέλες στο GNTM. Ατσακώνονται στο σπίτι, πώς κάνει η ελευθερία, έτσι δεν είναι? Ναι, εντάξει, η ελευθερία είναι μια χαρά κοπελίτσα. Ναι, είναι μια χαρά κοπέλτσα. Αυτό δεν είναι το challenge σήμερα. Αλλά η FF! Πολύ ωραία, ναι, και τώρα σήμερα θα είσαι... Θέλω να πω κάτι, αλλά άστε το καλύτερο. Σήμερα, όχι και σήμερα, για 24 ώρες θα μου δώσεις το κινητό σου, το ρολόι σου, το iPad σου. Και δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τίποτα ηλεκτρονικά. Ούτε τηλεόραση, ούτε κομπιούτερ, το κινητό, το ρολόι. Α, έχουμε μόνο ένα μάθημα που είναι ιστορία. Που θα μου πάρει ένα τέταρτο αντί για 2 ώρες που είναι αυτά στο λάπτοπ. Δεν με νοιάζει πως θα κάνω. Γι' αυτό θα συμφωνήσω στο challenge. Γιατί δεν θα πρέπει να κάνω 2 ώρες μαθήματα. Μπράβο, Σοφία, δεν πρέπει να κάνεις 2 ώρες μαθήματα. Να, αλλά μουσική πώς θα ακούσω? Δεν θα ακούς μουσική, δεν... Από το playlist σου, αυτό που ακούς εσύ. Δεν μπορώ. Ναι, όχι, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Μα εσύ θα το χρησιμοποιήσεις. Τα δικά σου. Τα βάζουμε σε ένα κουτί και θα τα ξανά ανοίξουμε σε 24 ώρες. Συμφωνείς? Το λάπτοπ δεν χωράει εκεί μέσα. Συμφωνείς? Αχ, συγγνώμη, σε έχω κάνει χάλι. Συμφωνείς? Οκ. Okay. Είναι challenge, τα παιδιά το θέλουν, το θέλετε, έτσι δεν είναι? Ωραία, θα σκεφτώ κάτι ακόμα χειρότερο για σένα. Ναι, θέλετε να δείτε η Σοφία να υποφέρει 24 ώρες, δεν θα είναι πολύ αστείο? Η Σοφία. Νομίζω με μισή. Όχι, δεν με μισεί στη μαμά, έτσι δεν είναι? Όχι. Για 24 ώρες θα με μισεί, νομίζω, δεν πειράζει. Ελπίζω... Δεν ξέρω τι θα κάνεις, τι θα γίνει σήμερα, αλλά εμείς θα αρχίζουμε. Τι να κάνω, πάρτι! Δεν θα έχω ηλεκτρονικά για 24 ώρες. Είναι ενδιαφέρον challenge και είναι καλό για τα ματάκια σου. Αρχίζουμε, παιδιά. Πάμε, αρχίζουμε. Κάνουμε. Σοφία, εδώ είναι το κουτί. Θέλω να μου δώσεις το iPad σου, το κινητό σου και το ρολόι, επειδή ξέρω και στο ρολόι μπορείς να δεις όλα. Δεν έχει Instagram το ρολόι. Σίγουρα μην έχει και Instagram. Δεν έχει. Δεν ξέρω. Συνέχεια βλέπεις το ρολόι σου. Θα τα θέλω όλα. Την ώρα θέλω να δω. Σοφία, το δικό σου κουτί. Τι το δικό μου κουτί, δικό σου είναι τώρα? Μόνο μια ερώτηση. Έχεις βάλει 20 φορές γύρω-γύρω ντέζα τέιπ. Πώς το έχεις? 8 και 48. Με ντέρι το παιδί, αου. Πάλι αύριο.
Πώς θα ανοίξει αυτό το πράγμα? Μετά παίρνεις ψαλίδι και το κόβεις. Μην σε νοιάζει. Έχεις ήδη νεύρα πώς θα ανοίξει σε 24 ώρες το κουτί. Αν δεν ανοίξει, δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα με ακούσουνε μέχρι τη Γερμανία. Αύριο θα το κόψεις το νεζατέκ. Το έχω κάνει καλά, να μην μπορεί να το ανοίξεις σήμερα, εντάξει. Και αύριο θα το ανοίξεις το κουτί. Ήδη έχει νεύρα ότι 24 ώρες δεν μπορεί να έχει το κινητό και σκέφτεται πώς να το ανοίξει. Δεν έχω νεύρα γι' αυτό, αλλά έχω νεύρα πως αυτό δεν θα ανοίξει. Θα ανοίξει, είναι χαρτί, θα το κόψουμε. Μην σε νοιάζει πως ανοίξεις το κουτί σε 24 ώρες. Ωραία. Θες ακόμα να πεις κάτι στα παιδιά? Απλά μην το δείξετε αυτό το βίντεο σε γονείς, γιατί κάποιοι θα είναι «Α, ωραία ιδέα!» Γι' αυτό αν βλέπουν γονείς τώρα φύγετε από το βίντεο. Είναι καλή ιδέα να είσαστε ελεύθεροι. Να παίρνετε ένα βιβλίο. Βρε μαμά! Να διαβάζετε. Να πάτε μια βόλτα στη Θύση χωρίς τα κινητά να βλέπετε. Μα, απλά μη μιλάς καλύτερα. Μη μιλώ. Ωραία. Ξεκινάμε. Τη μέρα μας. Πρωινό μου. Δεν κάθομαι καν στο καναπέ. Είναι, ξέρω εγώ, η μόνη ώρα της μέρας που μπορώ να απολαύσω, να βλέπω το YouTube. Τώρα βλέπω έναν τοίχο και βαριέμαι τη ζωή μου. Ωραία, βιβλίο δεν πρόκειται να διαβάσω, να κάθομαι έτσι σαν το σπασικλάκι, καλύτερη όρεξη δεν είχα. Μουσική δεν μπορώ να ακούσω. Να, απλά θα κοιτάω έναν τοίχο. Τουλάχιστον τηλεόραση να μπορούσα να δω, μια μπουρδα εκεί, αλλά δεν μπορώ. Τώρα πάω να κάνω τα μαθήματά μου, που κάνω ιδιαίτερα γερμανικά, γι' αυτό κάνω μαθήματα. Από αυτό, δηλαδή, το σχολείο μας έχει μια ιστοσελίδα και εκεί ανεβάζει, ξέρω εγώ τι μαθήματα έχουμε και πάντα πάω και βλέπω. Αυτό σημαίνει πως δεν μπορώ να τα κάνω και πρέπει να κάνω τα πάντα αύριο. Εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο, αλλά δεν πειράζει. Τώρα κάνω τα μαθήματα μου από τα γερμανικά και δεν έχω ιδέα πώς λέγεται μια λέξη. Λεξικό δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου γιατί δεν χρειάστηκα. Ναι. Οπότε δεν ξέρω τώρα τι θα κάνω. Θα βρω κανένα λεξικό, αν βρω. Θα αρχίσω να ψάχνω πώς λέγεται μια λέξη. Βρήκα το λεξικό. Σώθηκα τώρα. Εντάξει, τελείωσα τα μαθήματά μου και τώρα κανονικά θα πήρα έτσι το τηλέφωνο μου και θα άρχισα να γράφω σε φίλες μου και θα πήγαινα και στο group chat, μπορεί να γράφω κάτι εκεί, θα πήγαινα στο Instagram να δω τι γίνεται με τον κόσμο, αλλά τώρα δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτό το πλανήτη. Δεν έχω ιδέα, δηλαδή 2 ώρες δεν το έχω ανοίξει το κινητό μου. Ή το iPad μου, τέλος πάντων, έχω ανοίξει ηλεκτρονικά για 2 ώρες και δεν ξέρω τι γίνεται με τον κόσμο και θα τρελαθώ σε λίγο γιατί υπάρχει ησυχία και εγώ δεν μπορώ με την ησυχία. Δηλαδή, εντάξει, θα πάμε έξω γιατί αλλιώς θα τρελαθώ τελείως. Μετά λογικά θα κάνω ενόργανη στον αεροδιάδρομο γιατί κάνουν αυτό θόρυβο και μετά μπορεί να ζωγραφίσω λίγο. Αν τυχόν μπορέσω να ζωγραφίσω κάτι χωρίς tutorial. Ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου σήμερα. 2019, όπως σε κάνει στο καιρό συνήθως. Εγώ. Τώρα αν μου πέφτε το scrunchy. Μια ζακέτα μου φαίνεται. Βρε σκύλε. Κάνω βίντεο τώρα. Κάτι μου μπήκε στο μάτι. Επίσης ήθελα
να πω, αν βλέπετε το παντελόνι μου, είναι αυτό τώρα που είναι στη μόδα, τέλος πάντων, με τα τετραγωνάκια. Ναι, και εντάξει, το είδα πάνω στο Emma Chamberlain και μου άρεσε πολύ και μου τις βάζει το θέλω κι εγώ. Και πάμε στη Ζάρα, εδώ. Ωραία, τα βρίσκω, χαίρομαι. Επίσης, αυτό είναι extra small, δηλαδή μου κάνει πλέον το extra small, δηλαδή για το παιδικό. Υπή. Ναι, και πάω εκεί, τα βλέπω, να πάω. Ήταν πάρα πολύ ωραία, τρελαθήκα. Και λέω άντε να το δοκιμάσω. Ωραία, μαμά. Όταν το φόρησα, όταν το δοκίμασα μέσα στο μαγαζί, είναι σε φάση μαμά μου. Έλα, σαν μαγείρισα είσαι. Και εγώ τι βλέπω. Αυτό μαγείρισα. Τι σοβαρό άνθρωπο είναι αυτό. Ήμουν σε φάση. Μαγείρισα. Δεν έχει καταλάβει. Πώς πάρουν παντού αυτά τα παντελόνια και είναι μαχαλμόδα. Τι δεν σ' αρέσει πάνω σε αυτό. Ναι, γι' αυτό τώρα πιστεύω πως τις έχω σπάσει τα νεύρα για τα φόρεση και χθες και σήμερα, γιατί μου αρέσουν πολύ. Πάντως στο αυτοκίνητο χρησιμοποιώ το κινητό μου, γιατί προλαβαίνω έτσι. Αλλά τώρα δεν μπορώ. Εντάξει, ξέρω. Γιατί δεν ξέρω από το παράθυρο, ξέρω. Ναι, και επίσης δεν μπορούσα να ακούω μουσική από το ραδιόφωνο. Πάντα όταν βγαίνω έξω βγάζω φωτογραφίες για το βίσκο ή για το Instagram, αν δω κάτι ωραίο για το βίσκο. Στο Instagram εντάξει παίζει να βγάλω όπου να είναι. Ναι, και σήμερα βλέπω τις φορές που είναι το κινητό μου και δεν το έχω. Η μάμα μου τώρα μαγειρεύει, δεν έχω καμία όρεξη να ζωγραφίσω γιατί έχω πολλή ενέργεια. Ναι, γι' αυτό πάω να κάνω ένα διάδρομο ή θα χόρευα τώρα, αλλά δεν έχω μουσική. Μόλις έφαγα μεσημεριανό και θέλω να ξεκουραστώ λίγο, να δω κανένα YouTube για μισά, για μισή ώρα να κάτσω στο καναπέ, ξέρετε τι θέλω. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνω. Η μάμα μου είναι σε φάση, μπορείς να πας να κάνεις τα μαθήματά σου. Καλύτερη όρεξη δεν είχα. Και εντάξει, σε κάποια φάση ήμουνα, α δεν ξέρω να βάφουμε, να πάω να μάθω να βάφουμε. Όταν είμαι 15 και θέλω να αρχίσω να βάφουμε, να ξέρω. Και μετά μου ήρθε η ιδέα, άντε να πάω να βρεθώ με μια φίλη μου. Ωραία. Μόνο θα πω στη μαμά μου να πάει να γράψει μήνυμα σε μια μαμά της, μιας φίλης μου, για να βρεθούμε. Όπως βλέπετε, έχω εδώ έναν ωραίο μίκι. Όχι, δεν είμαι καθόλου βίσκο τώρα, εντάξει. Αλλά είμαι σε φάση μπροστά από το καθρέφτη. Ωραία, πώς παζάρει ο μίκι. Ένα πόδι έτσι, βάζω του έτσι, έτσι και... Κάτσε, αυτό το χέρι του κρύβει. Σοφία, φεύγουμε και μην ξεχνάς να πάρεις το κινητό σου μαζί. Ρε μαμά, επίτηδες το λες. Τελικά η μαμά μου έγραψε μήνυμα σε μια μαμά μιας φίλης μου. Και θα πάμε να συναντηθούμε και θα πάμε για παγωτό μου. Ανυπομονώ. Το παγωτό μου. Έχω μισή μπάλα μπισκότα της γιαγιάς και μισή cheesecake. Επίσης η φίλη μου απλά δεν θέλει να φανεί στο vlog. Είναι 6 ώρα το απόγευμα. Εδώ έχουμε κουτί. Μου λέει η Σοφία, μαμά, αλλά οι άλλοι YouTubers το κάνουν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο. Να μπορούσα να χρησιμοποιήσω το MacBook σου ή ξέρω εγώ κανένα laptop ή το iPad μου ή να είχα μισή ώρα για σήμερα. Όχι, παιδί μου, το κάναμε λίγο πιο αυστηρό, να το κάνουμε 100%. Μα απλά είμαι σε φάση, ξέρω, δεν μου αρέσει. Δεν σου αρέσει το challenge. Όχι, καθόλου. Τι θα κάνεις τώρα? Θα ζωγραφίσω. Αυτή είναι η ζωγραφιά μου. Είναι τελείως χάλια. Ήθελα να φτιάξω ήλιο βασίλεμα. Αυτές οι ρίγες είναι σε φάση για να ξέρω πόσο χρώμα να βάλω που. Δεν έχω ιδέα. Συνήθως θα έβλεπα κάτι στο YouTube και θα έγινε μια χαρά αυτό το πράγμα. Νομίζω θα ξαναδοκιμάσω με νερομπογιές. Δεν ξέρω. Τρώω το βραδινό μου. Δεν ξέρω τι ώρα είναι, αλλά επιτέλους είναι βράδυ. Και δεν θα μπορέσω να το YouTube. Και απλά κοιτάζω ή τον τοίχο ή τη μαμά μου. Ευχαριστώ που κοιτάς τη μαμά σου. Θα μιλήσουμε, α, τώρα. Ναι.
Έφαγα το βραδινό μου. Βαρέθηκα τη ζωή μου σήμερα. Κάποια στιγμή ψερνόμουν στο πάτωμα. Ναι. Είναι απλά αυτό το πράγμα που δεν ξέρεις τι κάνει ο κόσμος. Δεν μπορώ να γράφω μηνύματα σε φίλους μου. Απλά, όχι, δεν μ' αρέσει. Απλά θέλω να ανοίξω αυτό το τηλέφωνο. Να γράψω κανένα μήνυμα και να είμαι εκεί πάνω για 10 λεπτά να γράφω ένα. Να γράφω έτσι με φίλες μου μηνύματα. Δηλαδή, δεν μπορώ άλλο. Ξέρω, δεν μου αρέσει αυτό το challenge καθόλου. Δεν ξέρω γιατί συμφώνησα. Είναι απλά μια μπούρδα αυτό το challenge. Δηλαδή, δεν είναι πως δεν μπορώ να ζήσω χωρίς το κινητό μου σε φάση. Α, δοκιμάστε το εσείς. Δηλαδή, δεν μπορείς να γράψεις μήνυμα σε κανένα. Δεν μπορείς να δεις τι κάνουν οι άνθρωποι. Δεν... Ξέρω, είναι σαν να είσαι εγκλωβισμένη. Είναι βλακή αυτό το challenge. Είναι ακόμα χειρότερο από το να λέω ναι όλη τη μέρα στη μαμά μου. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το challenge. Τα Σαββατοκύριακα μπορώ και βλέπω το iPad μου όταν είμαι στο κρεβάτι. Επειδή δεν έχω σχολείο την άλλη μέρα. Εντάξει, Κυριακή μπορεί να δω. Δεν είναι και... Είναι λίγο σπάνιο να δω Κυριακή το iPad στο κρεβάτι. Και σήμερα θα μπορούσα να το δω. Αλλά κάνω αυτά τα challenge. Και αυτά είναι τα 3 βιβλία που διαβάζω. Να. Αυτό είναι στα τσέχικα. Είναι η Ματίλδα. Αυτό. Που είναι Ενωμένες Πάντα. Διαβάζω στα ελληνικά. Και μετά είναι το Harry Potter. Είναι για το παιδί του Harry Potter αυτό το βιβλίο. Είναι μετά τα 7 βιβλία. Είναι μια συνέχεια. Μετά τη σειρά. Να, είναι αυτό. Το αγαπημένο μου είναι αυτό. Καλημέρα. Ξύπνησα πριν λίγο. Είναι 8:48, που σημαίνει πως μπορώ να ανοίξω το κουτί. Επιτέλους, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτά τα ωραία τα πραγματάκια. Το πρόβλημα ήταν πως δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με ανθρώπους. Δηλαδή, δεν θα με πείραζε αν είχα μουσική και αν μπορούσα να επικοινωνήσω με ανθρώπους, θα ήμουν σε βάση εσύ, εντάξει, μπορώ να τα χρησιμοποιήσω γι' αυτό μόνο, okay, δεν θα με πείραζε. Αλλά, χωρίς μουσική και χωρίς να επικοινωνώ με ανθρώπους, άλλη ήτανε. Σε challenge, το πρώτο πράγμα που είχα κάνει είναι να ανοίξω το Instagram να δω αν μου έχουν γράψει κανένα μήνυμα. Πες να γράψω στους πάντες. Ναι. Και ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και εγγραφή. Αντίο!